Αυτό είναι το XZ3, το νέο flagship της Sony. Βλέπουμε την μεγάλη διαφορά στη σχεδίαση της νέας συσκευής. Φανταστικές καμπύλες, κυρτή οθόνη. Έχει ξεφύγει λίγο από την εντελώς τετράγωνη λογική που είχαν τα προηγούμενα, για μια δεκαετία στην ουσία, τα προηγούμενα κινητά της Sony, την οποία εδώ που τα λέμε την είχε βαρεθεί λίγο ο κόσμος. Βλέπετε τι όμορφα που δένει η πλάτη με το αλουμινένιο πλαίσιο αεροπορικού τύπου. Κυρτή η οθόνη στα πλάγια. Θα λέγαμε ότι είναι από τις πολύ όμορφες συσκευές. Μάλιστα, άμα τη δούμε δίπλα σε ένα άλλο εξαιρετικό κινητό όπως το Huawei Mate 20 Pro, θα δούμε ότι είναι λίγες οι διαφορές. Σίγουρα το XZ3 έχει λίγο πιο τετράγωνη λογική από το Mate, αλλά είναι ένα πανέμορφο κινητό το οποίο έχει πολύ μικρά πλαίσια πάνω και κάτω, δεν έχει το notch που έχουν οι υπόλοιπες, που είναι της μόδας οι υπόλοιπες συσκευές. Υπάρχει όμως ένα μικρό πλαισιάκι πάνω και κάτω. Φανταστική κατασκευή, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, πραγματικά. Εκτός ίσως από ένα πρόβλημα στην εργονομία. Ποιο είναι αυτό? Όπως κρατάτε τη συσκευή, μόλις πάτε να βάλετε το δάχτυλο για να ξεκλειδώσει, θα δείτε ότι το δάχτυλό σας πέφτει πάνω στην κάμερα και όχι στο fingerprint reader. Το fingerprint reader είναι λίγο πιο κάτω, άρα σας κάνει να κρατάτε τη συσκευή από πολύ χαμηλά. Είναι λίγο περίεργο, θέλει λίγο συνήθεια αυτή η επιλογή. Επίσης κάτι άλλο, γυαλιστερή πλάτη, τι σημαίνει? Πολλές δαχτυλιές. Άρα λοιπόν αυτό το αριστούργηματάκι θα πρέπει να το βάλετε σε θηκούλα για να το βλέπετε πάντα καθαρό, ή να είστε με ένα πανάκι λίγο σαν ψυχοπαθής και να καθαρίζετε όλη μέρα. Πάντως το τηλέφωνο έχει πάρα πολύ ωραία σχεδίαση.